Επαγγελματικά, πια ένα άψογη ποιότητα αισθητική και ακουστική που ανταγωνίζονται επάξια αντίστοιχα μεγάλων βιομηχανιών, κατασκευάζει από το μηδέν ένα Θεσσαλονικιό τεχνίτη πιάνων που ζει στη νέα γωνιά Χαλκιδική. Ο ίδιο ταξίδευε για χρόνια προκειμένου να μάθει την τεχνογνωσία, ενώ συνεχίζει να επισκέπτεται χώρες του εξωτερικού για να προμηθευθεί τα κατάλληλα υλικά που χρειάζονται για ένα άψογο αποτέλεσμα. Δουλεύει με λεπτομέρεια τον τόρνο σαν ένας πρώτης τάξεως ξυλουργός. Επεξεργάζεται με την ίδια ευκολία το μέταλλο, ενώ χειρίζεται εξαιρετικά τον υπολογιστή. Οι τεχνικές του γνώσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς παίζει και πιάνο. Πώς συνδυάζονται όλες οι παραπάνω τεχνικές? Από το περίσσιο μεράκι ενός ανθρώπου που ανέκαθεν ήθελε να κάνει πράξη το όνειρό του, να κατασκευάζει πιάνα. Δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι μπορεί ένας τεχνίτης από μόνος του, σε έναν απομονωμένο σε ένα εργαστήριο, να ανταγωνιστεί τη μεγάλη βιομηχανία. Κι όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας μικρός τεχνίτης μπορεί να φτάσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από μια μεγάλη βιομηχανία, ακόμη και στην κατασκευή πιάνου. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρώτη ύλη, η οποία τελικά παίρνει χαρτί και μολύβι, τη σχεδιάζει και κατά 90% μπορεί να φτάσει ακριβώς εκεί που θέλει. Τις ατέλειες των φαινομενικά άψογων πανάκριβων πιάνων του εμπορίου επισημαίνει ο κ. Ιωαννίδης και με τη βοήθεια νέων υλικών καταφέρνει να κάνει το καθένα μοναδικό, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες του κάθε πιανίστα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του ήχου που ζητάει διαφορετικές απαιτήσεις πιάνου σε ό,τι αφορά το είδος της μουσικής, την εποχή κτλ. Είναι και το μηχανικό μέρος. Ο Πάνος Ιωαννίδης ταξιδεύει μέχρι την άκρη του κόσμου προκειμένου να προμηθευτεί τα υλικά για την κατασκευή πιάνων, ώστε το αποτέλεσμα να είναι τέλειο. Από μόνο του βγάζει ήχο. Και για να το πετύχεις αυτό πρέπει να πας στο συγκεκριμένο δέντρο, στη συγκεκριμένη οικογένεια δέντρου και στο συγκεκριμένο σημείο του πλανήτη. Πρέπει να πας στις βόρειες ακτές του Καναδά που είναι στον Ειρηνικό, στα σύνορα με την Αλάσκα. Ενώνοντας πολλά τέτοια κομμάτια, κατασκευάζει το ξύλινο πιάτο στο σχέδιο ενός παλιού. Τοποθετεί το μεταλλικό σκελετό, το μόνο αθάνατο μέρος ενός πιάνου, πάνω στον οποίο κρατιούνται τεντωμένες οι χορδές. Τέλος, μένει μόνο η κατασκευή και τοποθέτηση του πληκτρολογίου. Σήμερα